Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω με ορισμένες διαπιστώσεις. Δυστυχώς το ΕΑΚ Αγίου Κοσμά αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα για το πώς τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και οι ανάγκες του λαού στην άθληση και στη φυσική αγωγή δεν χωράνε στο ίδιο γήπεδο. Και αυτό το λέω διότι θυμάστε την κύρωση της σύμβασης για την παράδοση του ελληνικού στα επιχειρηματικά συμφέροντα και του Αγίου Κοσμά, που από κοινού ψηφίσατε ως κυβέρνηση εσείς η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής αυτόν τον εγκληματικό νόμο. Επίσης, εδώ και μία τετραετία ετοιμάζεται το ξύλωμα των εγκαταστάσεων, απαξιώνοντάς τις, με αποτέλεσμα να έχουμε τραυματισμούς αθλητών. Είναι γνωστός ο τραυματισμός αθλήτριας όταν κατέρευσαν οι δοκοί του δίζυγου. Γνωστό επίσης το περιστατικό του Πετρούνια. Οι καταγγελίες είναι αμέτρητες από αθλητές και προπονητές. Το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι η υπόσχεσή σας για την εξέβρεση νέου χώρου μετεγκατάστασης του αθλητικού κέντρου ακυρώνει, αναστέλει κάθε έργο ενίσχυση των εγκαταστάσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των αθλητών. Η υπόσχεση για μετεγκατάσταση θα έπρεπε να συνοδεύεται με την εξέβρεση νέου χώρου, με ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Η κατάσταση αυτή ανησυχεί δικαιολογημένα τους εργαζόμενους, τα αθλητικά, τα αθλητικά σωματεία που κάνουν χρήση των χώρων αυτών. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον αέρα, με δεδομένο τη μη ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με την εταιρεία του Δημοσίου. Και ενώ έχει γίνει μεταβίβαση στην ιδιωτική εταιρεία, δεν υπάρχει τίποτα που να τους κατοχυρώνει. Ανασφάλεια επικρατεί και στα αθλητικά σωματεία που αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις τόσο των κλειστών και ανοιχτών χώρων, όσο και τις παραθαλάσσιες που αφορούν τους ναυταθλητικούς συλλόγους με όλο τον εξοπλισμό και τα σκάφη τους. Την ίδια ώρα πρέπει να αντιμετωπιστούν ελλείψεις στο προσωπικό, να πραγματοποιηθούν οι επισκευές και οι συντηρήσεις που αφορούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Και για όλα αυτά βέβαια χρειάζεται γενναία οικονομική στήριξη, να γίνουν εργασίες που θα αναβαθμίσουν το κέντρο, έτσι ώστε με ασφάλεια οι αθλητές και οι αθλήτες να μπορούν να προπονούνται. Τα παραπάνω βέβαια αφορούν πριν απ' όλα αθλητές υψηλού επίπεδου, αθλητές εθνικών ομάδων που αξιοποιούν το κέντρο για την προετοιμασία τους και φυσικά αφορά και όλο το λαό και την νεολαία της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής που το επισκέπτονται. Οι διάφορες γενικές υποσχέσεις για τη μετεγκατάσταση, η οποία θα είναι δίθε καλύτερη, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ακριβώς το μέρος, η διαδικασία, το καθεστώς που θα επικρατεί, είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, λόγια του αέρα, τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Μάλιστα, στα παραπάνω προστίθεται και το απροειδοποίητο ξύλωμα των εγκαταστάσεων από τον επενδυτή. Με βάση λοιπόν αυτά, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι μέτρα έχετε πάρει ή θα πάρετε, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και να διευκρινιστεί το θέμα της σύμβασης παραχώρησης που μέχρι σήμερα δεν έχει ανανεωθεί. Πρώτον. Δεύτερον, να δοθεί απαραίτητη χρηματοδότηση και να προχωρήσουν τα έργα που αφορούν τη συντήρηση και την επισκευή των εγκαταστάσεων. Και τρία, να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι σχετικά με το μέλλον των εγκαταστάσεων, αλλά και τον ίδιο σε περίπτωση μετεγκατάστασης, παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, να ευχαριστήσω ειλικρινά για την ερώτηση την οποία μου καταθέσατε και συζητούμε σήμερα και αφορούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίος Κοσμάς. Μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσω από το επίσημο βήμα της Βουλής Ολομέλειας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του απαιτητικού σχεδίου της μετεγκατάστασης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Αγίου Κοσμά. Και να διορθώσω τον τίτλο της ερώτησής σας, αγαπητές συνάδελφοι, περί απαξίωσης. Όχι μόνο δεν απαξιώνουμε τις εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά με την ευκαιρία της μετεγκατάστασης και τις εξυγχρονίζουμε και κάποιες τις αναβαθμίζουμε κιόλας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το θέμα των εργαζομένων, μιας και το θέσατε πολύ έτσι δυναμικά. Αναφερθήκατε σε ανησυχία των εργαζομένων
και οι εργαζόμενοι, αναφέρατε, βρίσκονται στον αέρα και άλλα τέτοια ανυπόστατα, πέρα για πέρα. Μα καλά, δεν θυμάσαι, αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Μανώλη, πριν από ένα χρόνο περίπου συζητούσαμε αυτό το θέμα σε αυτή την αίθουσα. Τότε δεν είχα παρουσιάσει την πέμπτη ενότητα του τότε σχεδίου νόμου που έκανα πρόβλεψη για το προσωπικό του Αθλητικού Κέντρου Αγίος Κοσμάς. Όπως είχα πει και τότε, διασφαλίζουμε πλήρως, και συνέχεια το ψηφίσαμε δηλαδή, διασφαλίζουμε πλήρως τους εργαζόμενους στον Άγιο Κοσμά. Η επένδυση στο ελληνικό προχωρά ακάθεκτα, ενώ παράλληλα εξασφαλίσαμε τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων που απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Άγιος Κοσμάς. Μάλιστα, οι σύλλογοι εργαζομένων, τόσο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όσο του ΑΚ, του ΑΚΑ, όσο του Αγίου Κοσμά, όσο του ΣΕΦ, όσο και του Καφτατζογλίου, όλοι έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους, όχι μόνο για την λογορύθμιση, αλλά και διότι βλέπουν μια ηγεσία που κινείται και φυσικά που τους ακούει. Να σας θυμίσω τι ψηφίσατε και εσείς ως κόμμα πέρυσι το Σεπτέμβριο σε αυτή την αίθουσα. Αναφέρομαι στο άρθρο 23 του νόμου 4726 του 2020, το οποίο ορίζει τα εξής. Από την οριστική μεταφορά των εγκαταστάσεων και την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Άγιος Κοσμάς, όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτό, σε σχέση εργασίας είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, κατά παρέκκληση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως, μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου ή εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας με αυτές που κατέχουν μέχρι και σήμερα. Επίσης, προβλέψαμε ότι εάν δεν υπάρχουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αντίστοιχες θέσεις, τότε μετατάσσονται σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών τους προσόντων κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, μετατάσσονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπως είπα πριν, και έτσι εξασφαλίζονται πλήρως, χωρίς καμία ανησυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι δικηγόροι που υπηρετούν στον Άγιο Κοσμά, με σχέση έμιστης εντολής, μεταφέρονται κατά παρέκκληση ακόμα και αυτοί οποιασδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη σε φορέα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μετά από απόφαση του αρμοδίου υπουργού, του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μεταφέρονται με την ίδια σχέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν κατά το χρόνο μεταφοράς είτε σε κενή οργανική θέση είτε σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται με την ίδια απόφαση. Μάλιστα, έχουμε ορίσει στο νόμο ότι οι αποφάσεις αυτές για τους εργαζόμενους εκδίδονται με αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την οριστική κατάργηση του νομικού προσώπου και βεβαίως τα αποτελέσματά τους ανατρέχουν στην ημερομηνία κατάργησης. Επίσης, το χρονικό διάστημα έως την κοινοποίηση των μετατάξεων και την ανάληψη υπηρεσίας του προσωπικού θεωρείται, το έχουμε προβλέψει, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στο φορέα υποδοχής που καταβάλει και τις αντίστοιχες αποδοχές τους για το διάστημα αυτό. Μάλιστα, το συγκεκριμένο άρθρο, όπως ανέφερα, το έχετε ψηφίσει και εσείς, γιατί και επειδή μπορεί να το θυμάστε, το καταθέτω στα πρακτικά, παρακαλώ, και είναι στη διάθεσή σας. Έτσι, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων και με τη διοίκηση του Αγίου Κοσμά, καλύψαμε όλα τα ενδεχόμενα και όλες τις πιθανές περιπτώσεις, διασφαλίζοντας πλήρως όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού του Αγίου Κοσμά. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, λοιπόν, δεν βρίσκεται κανένας στον αέρα. Κύριε Συντυχάκη, ή δεν θυμάστε τι ψηφίσατε πριν από μερικούς μήνες, ή προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις για θέματα που πραγματικά δεν υφίσταται. Για τα υπόλοιπα που ρωτήσετε, θα απαντήσω στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, δύο σκέλη είχε η απάντησή σας. Το θέμα της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Το προσπεράσατε. Λέγοντας ότι εμείς δεν τις απαξιώνουμε, αλλά τις αναβαθμίζουμε. Όχι, είναι τρελοί όλοι, είναι χαζοί όλοι τους εκεί μέσα, που βάζουν το ζήτημα ότι υπάρχει κίνδυνος για τους αθλητές. Υπάρχει κίνδυνος. Δεν έχετε δει τα περιστατικά που έχουν συμβεί. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι για την προπόνηση των εθνικών ομάδων. Είναι πόλος έλξης για τους κατοίκους των νοτίων προαστίων και όχι μόνο. Μάλιστα, σε όλη αυτή την περιοχή, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα και πάει λέγοντας, δεν υπάρχουν κολυμβητικές υποδομές. Σας το έχουν πει. Έχουν απευθυνθεί στο Υπουργείο. Και είναι ζητούμενο. Προτάσεις έχουν γίνει. Σας έχουν κάνει προτάσεις να αξιοποιηθεί το beach volley, που είναι καταλελειμμένο από το 2004 και λαιλατείτε και δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως για το beach volley. Εδώ και 15 χρόνια που χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις για την προπόνηση 15 εθνικών ομάδων διαφόρων αθλημάτων, αλλά και από εκατοντάδες κόσμου που το επισκέφτεται τα Σαββατοκύριακα. Και η μοίρα του ποια είναι? Τα τελευταία 15 χρόνια δεν διαφέρει σε τίποτα από τα άλλα Ολυμπιακά κέντρα, από τις άλλες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Γνωρίζετε βέβαια ότι η θέληση, η άποψη του αθλητικού κόσμου, του λαού γενικότερα, είναι η παραμονή των αθλητικών εγκαταστάσεων, η αναβάθμιση και ενίσχυσή τους, ώστε να μπορέσουν να προπονηθούν, να αθληθούν όπως αξίζει πραγματικά στους αθλητές μας, μένοντας στο χώρο οι αθλητικοί σύλλογοι, οι αθλητικές ομοσπονδίες, χωρίς να γίνει καμία μετεγκατάσταση. Είναι απορίας άξιων. Απορίας άξιων. Να σας καταγγέλουν ότι δεν κάνετε τίποτα για να επισκευάσετε και να συντηρήσετε τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά και εσείς να λέτε ότι τις αναβαθμίζετε. Δηλαδή, αν προκύψει κάποιο σοβαρό αντίχημα, χτύπα ξύλο, και έχουμε το μοιραίο, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Δεν θα την αναλάβετε εσείς? Αυτές λοιπόν οι εγκαταστάσεις, αυτός ο χώρος πρέπει να επισκευαστεί και να αξιοποιηθεί από εδώ και πέρα. Και εμείς συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του αθλητικού κόσμου και στεκόμαστε στο πλευρό του. Από εκεί και μετά, σε σχέση με τους εργαζόμενους, καταρχήν υπάρχει το θέμα της έλλειψης του προσωπικού. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάτι για τις ελλείψεις προσωπικού. Δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Δεν είπατε κουβέντα γι' αυτό. Δύο. Υπάρχουν τα αθλητικά σωματεία που δουλεύουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Είπατε κάτι σε σχέση με αυτούς? Διότι θα απαξιωθούν. Εάν απαξιωθούν λοιπόν, τι θα γίνει με αυτούς τους εργαζόμενους? Και λέτε ότι θα τους απορροφήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και κάποιες άλλες περιπτώσεις που είπατε. Θα διαβάσω το κείμενο που έχετε καταθέσει στα πρακτικά από την συζήτηση. Αλλά σε περίπτωση, λέτε, που δεν υπάρχουν άλλες οργανικές θέσεις. Και σε περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρχουν άλλες οργανικές θέσεις, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Αλλά εδώ μιλάμε για μια σύμβαση παραχώρησης, η οποία ακόμα δεν υφίσταται. Έχει φύγει από την ευθύνη του δημοσίου. Οι εργαζόμενοι λοιπόν που ήταν στην ευθύνη του δημοσίου και αφού δεν έχει γίνει ακόμα η σύμβαση παραχώρησης, δεν είναι ξεκρέμαστοι? Τι απάντηση δίνετε σε σχέση με αυτό? Ή θα τους απορροφήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έτσι, με μια μονοκοντιλιά? Για όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Εμείς επανερχόμαστε σε συγκεκριμένα ερωτήματα που βάλαμε στην πρωτολογία. Ζητάμε ολοκληρωμένη απάντηση. Κρατάμε μικρό καλάθι στις διάφορες γενικές υποσχέσεις. Ποιες υποσχέσεις? Δηλαδή στην πρωτολογία δεν είπατε τίποτα. Τελικά θα μετεκατασταθεί? Πότε? Με ποιο χρονοδιάγραμμα? Πού θα πάνε? Δεν διαφρίζεται τίποτα από όλα αυτά. Εάν δεν εξασφαλιστεί ο χώρος που θα μεταφερθούν οι εγκαταστάσεις, πότε θα πάνε, με ποια διαδικασία, με ποια σύμβαση παραχώρησης, κατά την άποψή μας δεν πρέπει να γίνει καμία κατεδάφιση εγκατάστασης του ΕΑΚ. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς ως ΚΚΕ θα παλέψουμε μαζί με τους εργαζόμενους, με όλο τον αθλητικό κόσμο, μαζί με τα σωματεία, έτσι ώστε να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Να υπάρχουν σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις που να καλύψουν στο σύνολο τις πραγματικές αθλητικές ανάγκες για την εκγύμναση των νέων ανθρώπων σε όλη την ευρύτερη περιοχή.